με το νέο στραβοπάτημα της Τουρκίας, έδωσε αέρα 4 βαθμών στην Ελλάδα, που πλέον χρειάζεται μία νίκη στους 3 εναπομείναντες αγώνες για να προκληθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επόμενο παιχνίδι των Πρωταθλητών Ευρώπης είναι την Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Τουρκία. Το παιχνίδι θα το δείτε απευθείας από το Μέγα στις 8.30 το βράδυ. Ο αγώνας στο Ολυμπιακό Στάδιο μόλις έχει τελειώσει και οι διεθνείς ανταποδίδουν το χειροκρότημα των φιλάθλων που τους αποθεώνουν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης νίκησαν 3-2 τη Βοσνία και πλέον είναι πιο κοντά από ποτέ στο όνειρο στην πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ja, ich hatte das ja mal mit einem 400 Meter Lauf verglichen, diese Geschichte. Wir sind auf der Zielgeraden, aber noch nicht durch. Wir sind erst durch, wenn rein rechnerisch nichts anderes mehr möglich ist. Η Ελλάδα προηγήθηκε νωρίς με τον Χαριστέα και παρότι στη συνέχεια σοφαρίστηκε από τους Βόσνιους, έδειξε ότι διαθέτει το χαρακτήρα μεγάλης ομάδας και πήρε την νίκη. Ανεβαίνει ο Πατσατζόγλου, τον ίδιο Κατσουράνης. Η σέντρα από τον Χρήστο Πατσατζόγλου, Χαριστέας δοκάρι, δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορούσε και την τρίτη φορά να πάει δοκάρι. Είναι το 1-0 από τον Άγγελο Χαριστέα στο 10ο λεπτό. Μπήκαμε στο 54 και μπάλα από μια φωτοβολίδα καταλήγει χωρίς να τη δει κανείς στα δίχτυα του Νικοπολίδη. Δεν είναι offside, δεν είναι offside ο Γκέκας. Είναι ευκαιρία 2-1 από την ελληνική ομάδα στο 58-57. Άμεση απάντηση. Ο Βασινάς είδε ότι δεν είχε πολλές επιλογές. Περίμενε και κράτησε την πάσα τελικά. Εδώ ο Γιαννακόπουλος πάει για την δόξα με τον Μπερμπέροβιτς. Γυρίζει τώρα τη σέντρα. Λιμπερόπουλος η κεφαλιά. Δοκάρι. Όχι ο Γκέκας. Λιμπερόπουλος. Ναι. Στο 72. Ελάτε τώρα να μας πάρετε την πρόκριση. Εδώ ο Ιμπίσεβιτς, ναι, 3-2. Εντάξει. Ανακόλα, όχι ακριβώς τιμής, παρηγοριάς περισσότερο. Πολλοί ποδοσφαιριστές και αυτοί που μπήκαν και αυτοί που ήταν στην ενδεκάδα τα δώσαν όλα. Επειδή ξέραμε ότι ήταν το πιο κρίσιμο παιχνίδι αυτής της φάσης και πήραμε αυτό που δικαιούμασταν την νίκη. Στον τρίτο όμιλο η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση με 22 βαθμούς, έχοντας αφήσει 4 βαθμούς πίσω την Τουρκία και 5 την Νορβηγία. Ακολουθεί η Βοσνία με 13, η Ουγγαρία έχει 12, η Μολδαβία έχει 6 βαθμούς και τελευταία είναι η Μάλτα με 5. Η εθνική ομάδα χρειάζεται μία νίκη στους επόμενους 3 αγώνες για να σφραγίσει την πρόκριση στην τελική φάση του Euro στα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελβετίας. Την Τετάρτη αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία σε αγώνα που θα μεταδώσει απευθείας στο Μέγα στις 8.30. Ακολουθούν στις 17 Νοεμβρίου αγώνας της Ελλάδας με τη Μάλτα και 4 μέρες αργότερα το μάτς της Ουγγαρίας με την Ελλάδα. Το θετικό είναι ότι η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και πιστεύω ότι ειδικά σε αυτό το παιχνίδι στην Τουρκία, μετά το και το 1-4 εδώ πέρα, έχουμε κάτι το οποίο χρωστάμε στους Έλληνες φιλάθλους. Η νίκη της Ελλάδας παρακολούθησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, που δήλωσε σίγουρος για την πρόκριση της Εθνικής στο Euro 2008. Νομίζω ότι η εθνική μας ομάδα έχει λαμπρό μέλλον. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στον προπονητή, σε όλους τους παράγοντες. Και θα χαρώ πάλι στο επόμενο μάτς να είμαι παρόν που θα είναι νικηφόρον. Τώρα γιορτάζουμε την νίκη της εθνικής ομάδας και την πρόκρισή μας και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ας χαιρόμαστε όλοι ενωμένοι. Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, εμείς θέλουμε μια νίκη και τελειώσαμε. Και προκριθήκαμε. Δεν περίμενα να πάμε γκολ με έναν παίκτη μείον αργά, αλλά τι, περάσαμε στο γύρο 2008.